Τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας μονοπόλησε για άλλη μια φορά η συζήτηση για το κτίριο του παλιού νοσοκομείου με ερώτηση του Άρη Βέρου, κάνοντας λόγο για ένα ξέφραγο αμπέλι που παραμένει αφύλακτο και όπου ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος. Ο Δήμαρχος Καβάλας συμφώνησε με την άποψη του κυρίου Βέρου και διευκρίνησε ότι ακόμη και οι συγγενείς του διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί με την είσοδο αντικοινωνικών στοιχείων στο κτίριο του νοσοκομείου. Υποστήριξε δε ότι έχει στείλει αλλεπάλληλες επιστολές στον κύριο Λικουρέντζο, χωρίς ποτέ να λάβει κάποια υπεύθυνη απάντηση. Το συμπέρασμα είναι ότι όσο ο Υπουργός δεν υπογράφει την παραχώρηση του νοσοκομείου, τόσο θα καθυστερεί η αξιοποίηση του κτιρίου. Κύριε Βέρο, συμφωνώ ότι το παλιό νοσοκομείο είναι ξέφραγο αμπέλι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι στη δική μας αθλητική. Ζήτησα από. Γιατί ξέρω πολύ καλά το θέμα. Και προσωπικά, γιατί όπως ξέρετε, το πατρικό μου βρίσκεται ακριβώς πίσω από το νοσοκομείο. Και μένουν συγγενείς μου εκεί, πολύ στενοί, οι οποίοι με παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται. Και ηλικιωμένοι μάλιστα, γιατί ανησυχούν. Και όχι μονάχα αυτή φυσικά, αλλά όλη η γειτονιά. Γιατί μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο πρόσωπα, στοιχεία που θα τα χαρακτήριζα χωρίς να ντρέπομαι και χωρίς να φοβάμαι αντικοινωνικά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση η οποία μας κάνει και ανησυχούμε. Έχω στείλει επανειλημμένες επιστολές στον κύριο Λικουρέντζο. Η τελευταία επιστολή μου, θα σας τη δώσω αν θέλετε στη διάθεσή σας, είναι, θα έλεγε κανείς, περιφρονητική. Διότι αυτή η γαϊδουριά να μην απαντάνε καν στις επιστολές ενός δημάρχου μιας ολόκληρης πόλης για ένα θέμα ζωντανό που καίει και έχει να κάνει με την περιουσία του ελληνικού κράτους και του Δήμου φυσικά. Ή και του ελληνικού κράτους, ας πω για το ακραίο ενδεχόμενο. Αυτοί λένε κάποιος εκεί γραφειοκράτης, λέει ότι όλο είναι του δημοσίου. Ας έρθουν να το διεκδικήσουν για να το αξιοποιήσουν. Μην το αφήνουν να ρημάζει. Αυτό σας λέω. Λοιπόν. Πληροφορήθηκα και χάρηκα, μπορώ να σας το πω αυτό, ότι ήδη έχουν μαζευτεί υπογραφές, ξεπερνάνε τον αριθμό των 300 ανθρώπων που έχουν υπογράψει αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας. Είναι να μου τη φέρει μία από αυτές τις μέρες ο εφημέριος της Ενορίας της Αγίας Βαρβάρας, διότι με τη βοήθειά του συλλέχθηκαν αυτές οι υπογραφές και νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο πίεσης και προς τους βουλευτές μας και προς το κυβερνητικό σχήμα, τέλος πάντων κάτω, να ευαισθητοποιηθούν επιτέλους και να δούνε τι θα γίνει με αυτά τα κτίρια. Και σας λέω, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, το αναφέρω έτσι για την κουβέντα, ότι επιτέλους, βρε αδερφέ, αν νομίζετε ότι είναι κρατικό, ελάτε να το πάρετε. Τα έχουμε δικαστήρια, βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ελάτε να δει, να το λειτουργήσετε και να το αξιοποιήσετε προς όφελος του κράτους. Να μην πω το καβαλιώτικο λαού, προς όφελος του κράτους. Δεν το κάνουν ούτε γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν προβληματίστηκα πολύ. Μετά από τις επιστολές, δεν στέλνω άλλη επιστολή. Μετά από την τελευταία επιστολή που πραγματικά προσβλητική και ανίκαια ήταν. Αλλά ούτε καν σε αυτή την επιστολή θα έπρεπε να μου τη γυρίσει πίσω. Να μου τη γυρίσει πίσω ο Υπουργός. Φαίνεται δεν τα διαβάζω. Μήπως το πάνε στο ΤΑΙΠΕ, δεν υπάρχει αυτή. Μήπως επιχειρούνται και πράγματι. Δεν μπορούμε να το πάνε στο ΤΑΙΠΕ γιατί είναι του Δήμου Καβάλας. Από του Δήμου γιατί δεν παρεμβαίνουμε στο 80% λέτε. Να κάνουμε κατάληψη. Αν θέλετε καρίσω θα το δούμε για το θέμα. Γιατί όχι. Αλλά μετά τι θα γίνει. Από το 80% του μετά τι θα γίνει όμως. Μετά θα βρεθούμε να είμαστε εμείς υπεύθυνοι για ένα κτίριο το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα φύλαξης έτσι, και γενικότερα φροντίδας την ίδια στιγμή που εμείς όσο δεν υπογράφει ο Υπουργός δεν θα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Θα είναι μόνο πελάς για μας. Αν προτιμάτε λοιπόν να πληρώνουμε φύλακες, σεκιουριτάδες και δεν ξέρω τι άλλο για αυτό το κτίριο, το οποίο δεν θα μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά εγώ διαφωνώ, δεν θεωρώ ότι θα ήταν καλή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας αυτό το πράγμα.